Θυμάμαι, εγώ γέννημα θρέμα Κάτσικος και Φυσιάς. Και η Φυσιά είναι ένα προάστιο των Αθηνών, μόλις 13 χιλιόμετρα βορειότερα των Αθηνών. Αλλά βέβαια ήρθε η κατοχή, ολόκληρη η Φυσιά κατελήφθη από τους Γερμανούς, ενώ το Μαρούσι δίπλα μας από τους Ιταλούς. Ήταν τα στρατηγία τους και τα λοιπά των Γερμανών στην Κηφισιά. Αλλά επειδή αυτοί ήταν μαζεμένοι οι Γερμανοί εκεί, αυτοί τρώγανε πάρα πολύ καλά, δούλευαν Έλληνες στις κουζίνες τους, και το σπουδαίο είναι ότι από τα σκουπίδια τους, εντός εισαγωγικών σκουπίδια τους, τρώγαμε κι εμείς. Κανένας πλην ενός, χωρίς να σας λέω περισσότερα, δεν πέθανε στην Κηφισιά από πείνα. Περάσαμε καλά. Πως και, να σας πω, πήγαιναν στα χωράφια εκεί που υπήρχαν μεγάλες παραγωγές και αμέσως εδέσμευαν τις πατάτες, ας το πούμε. Και οι Γερμανοί αγαπάνε πολύ τις πατάτες. Έλληνες βέβαια ήταν στις κουζίνες, καθάριζαν οι γυναίκες εκεί τις πατάτες για να φάνε οι Γερμαναράδες, και τις καθάριζαν βεβαίως πολύ χοντρά. Βέβαια ζητούσαν τα φλούδια από τις πατάτες, δεν μπορούσαν οι Γερμανοί να αρνηθούν, αλλά αν έπαιρνε μία πατάτα μπορούσαν να σε τους φεκίσουνε. Με τον τρόπο λοιπόν αυτόν, εμείς πάντοτε επινοητικοί οι Έλληνες, καταφέραμε και τα πετυχαίναμε έτσι, όπως ομοίως πορτοκάλια. Πέραμε τις φλούδες. Στο Σύνταγμα των Αθηνών, μόλις μπήκαν οι Γερμανοί, είχαν ρημάξει τα νεράντια από τις νεραδιές. Άλλο αυτό. Τα τρώγανε, πώς τα τρώγανε, δεν ξέρω τα νεράντια που είναι. Δεν τρώγονται εύκολα. Λέω τώρα στιγμιότυπα από την εποχή εκείνη. Αλλά αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και λέω μια φορά εδώ στο μοναστήρι, παιδιά, θα καθαρίσουμε πατάτες, να τις κάναμε στο φούρνο, δεν ξέρω πώς θα τις κάναμε, αλλά τα φλούδια δεν θα τα πετάξουμε, θα τα μαγειρέψουμε. Με κοίταξαν οι πατέρες, ναι, δηλαδή να θυμηθούμε εκείνο που κάναμε στην κατοχή. Και πράγματι τα πλύναμε πολύ καλά τα φλούδια, όπως κάναμε τότε. Και εδώ που τα λέμε δεν ήταν και πάρα πολύ βαθιά καθαρισμένες πατάτες, αλλά συνηθισμένο καθάρισμα. Τα βράσαμε, τα ποτατόφλουδα, τα περάσαμε εις τον μήλον του κρέατος, βγήκε πουρές. Τον πουρέ αυτόν τον εβάλαμε σε ένα ταψί, βάλαμε λίγο λαδάκι, αυτό στην κατοχή κι αν υπήρχε, για να μην κολλήσει. Θυμάμαι εγώ είχα χτίσει τότε ένα φουρνάκι με τούβλα, και εκεί στο φουρνάκι αυτό, το οποίο θερμέναμε με ξύλα και τα λοιπά, βάζαμε αυτό το ταψί με τις πατατόφλουδες. Το ίδιο πράγμα κάναμε και εδώ, μόνο που δεν ήταν ταψί, συγγνώμη, δεν ήταν φούρνος όπως της εποχής εκείνης, αλλά ήταν ο ηλεκτρικός φούρνος, τέλος πάντων. Και βάλαμε εκεί το ταψί για να ψήσουμε την πατατόπιτα.